Είμαστε στη πράξη κεφάλαιο 16. Ήμασταν εκτός πράξεων για κάνα δύο εβδομάδες. Το κείμενό μας για σήμερα είναι σχετικά μεγάλο, αλλά είναι μια ιστορία και δεν ήθελα να την κομματιάσω. Οπότε θα ξεκινήσουμε στο στίχο 16 του κεφαλαίου 16 και θα διαβάσουμε μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Γράφει ο Λουκάς. Και ενώ πορευόμασταν στην προσευχή, μας συνάντησε κάποια δούλη που είχε πνεύμα μαντίας, η οποία έδινε πολύ κέρδος στους κυρίους τους, ασκώντας μαντία. Αυτή, ακολουθώντας τον Παύλο και εμάς, έκραζε λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του υψίστου Θεού, οι οποίοι κηρύττουν σε εμάς δρόμον σωτηρίας». Και αυτό το έκανε για πολλές ημέρες. Ο δε Παύλος, ενοχλημένος, γύρισε προς τα πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτή». Και βγήκε έξω την ίδια εκείνη η ώρα. Και όταν οι κύριοι της είδαν ότι βγήκε από μέσα της η ελπίδα του κέρδους τους, πιάνοντας τον Παύλο και τον Σίλα, τους έσυραν στην αγορά προς άρχοντες. Και φέρνοντάς τους προς τους στρατηγούς, είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι Ιουδαίοι αναταράζουν την πόλη μας και διδάσκουν έθιμα που δεν είναι σε μας επιτρεπτό να παραδεχόμαστε ούτε να πράττουμε, επειδή είμαστε Ρωμαίοι». Και ο όχλος όρμησε μαζί εναντίον τους, και οι στρατηγοί, σχίζοντας τα αιμάτια τους, πρόσταζαν να τους ραβδίζουν. Και αφού τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς, τους έβαλαν σε φυλακή, δίνοντας παραγγελία στο δεσμοφύλακα να τους φυλάτει με ασφάλεια. Ο οποίος, μια και πήρε τέτοια παραγγελία, τους έβαλε στην εσωτερική φυλακή και έκλεισε τα πόδια τους στο ξύλο. Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και υμνούσαν τον Θεό, και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Και ξαφνικά έγινε μεγάλο σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, και άνοιξαν αμέσως όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και είδε ανοιγμένες τις θύρες της φυλακής, νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει, έσυρε μια μάχαιρα και πρόκειται να αυτοθανατωθεί. Όμως ο Παύλος έκραξε με δυνατή φωνή λέγοντας: «Μη πράξεις τίποτα κακό στον εαυτό σου, επειδή είμαστε όλοι εδώ». Και ζητώντας φώτα, πήδησε μέσα και κατατρομαγμένος έπεσε μπροστά στον Παύλο και στο Σίλα. Και βγάζοντας τους έξω, είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς, εσύ και η οικογένειά σου». Και του μίλησαν το λόγο του Κυρίου και σε όλους αυτούς που ήταν μέσα στο σπίτι του. Και παίρνοντάς τους κατά την ώρα εκείνη της νύχτας, έλουσε τις πληγές τους και βαπτίστηκε αμέσως αυτός και όλοι εκείνοι που ήταν μαζί του. Και ανεβάζοντάς τους στο σπίτι του, τους παρέθεσε τραπέζι και εφράνθηκε ομοελόκληρη την οικογένειά του, καθώς πίστεψε στον Θεό. Και όταν έγινε η μέρα, οι στρατηγοί έστειλαν τους ραβδούχους λέγοντας: «Απόλυσε τους ανθρώπους εκείνους». Και ο δεσμοφύλακας ανήγγειλε αυτά τα λόγια στον Παύλο, λέγοντας: «Οι στρατηγοί έστειλαν για να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν βγείτε έξω και πηγαίνετε με ειρήνη». Ο Παύλος όμως του είπε: «Ενώ μας έδιραν δημόσια, χωρίς να καταδικαστούμε, αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, μας έβαλαν σε φυλακή και τώρα μας βγάζουν έξω κρυφά? Όχι βέβαια, αλλά ας έρθουν αυτοί και ας μας βγάλουν». Οι ραβδούχοι ανήγγειλαν τα λόγια αυτά στους στρατηγούς και φοβήθηκαν όταν άκουσαν ότι είναι Ρωμαίοι. Και καθώς ήρθαν, τους παρακάλεσαν και βγάζοντας τους έξω, τους παρακαλούσαν να αναχωρήσουν από την πόλη. Και εκείνοι, όταν βγήκαν από τη φυλακή, πήγαν στο σπίτι της Λυδίας και αφού είδαν τους αδελφούς, τους παρηγόρησαν και αναχώρησαν. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Άφησε την Αντιόχεια της Συρίας και ταξιδεύει μαζί με τον Σίλα. Στη διάρκεια της διαδρομής προστέθηκαν ο Τιμόθεος και ο Λουκάς και ταξίδεψε μέχρι τη βορειοδυτική γωνία της Τουρκίας, εδώ πέρα πάνω, στην Τροάδα, και από εκεί δεν ήξερε τι να κάνει και ο Θεός του έστειλε ένα όραμα ενός Μακεδόνα που έλεγε: «Ελάτε στη Μακεδονία και βοηθήστε μας». Και έτσι όλοι μαζί ταξίδεψαν, πήραν πλοίο και πήγαν στους Φιλίππους, εδώ στο χάρτη, που ήταν ρωμαϊκή αποικία. Την τελευταία φορά που ήμασταν στις πράξεις είδαμε τη μεταστροφή της Λυδίας και ο Παύλος με την ομάδα του ήταν φιλοξενούμενοι στο σπίτι της. Τώρα έχουν περάσει κάποιες μέρες και διαβάζουμε ότι έχουν βγει έξω και πάνε ξανά για προσευχή. Και τους ακολουθάει μία νεαρή δούλη, η οποία μας λέει ο στίχος 16 ότι είχε ένα πνεύμα μαντίας. Τώρα αυτό είναι όντως το νόημα της φράσης, αλλά δεν είναι μια πολύ καλή μετάφραση αυτή. Το αρχαίο κείμενο λέει ότι είχε πνεύμα πίθωνα. Ακούγεται λίγο τρομακτικό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, όπως μάλλον γνωρίζετε, στην αρχαία Ελλάδα το πιο γνωστό μαντίο ήταν φυσικά το μαντίο που βρισκόταν στους Δελφούς.
Και σύμφωνα με το μύθο, εκείνη η περιοχή αρχικά ήταν προστατευμένη από ένα τεράστιο φίδι, τον Πίθωνα, το οποίο εν συνεχεία θανατώθηκε από τον Απόλλωνα και μετά εκείνο το μέρος έγινε μέρος λατρείας, όπου πήγαινε ο κόσμος για να μάθει το μέλλον. Και βρισκόταν εκεί μια ιέρεια του Απόλλωνα, γνωστή ως Πυθία, από το Πίθωνα. Οπότε φαίνεται πως αυτή η δούλη εδώ πέρα έχει το ίδιο είδους πνεύμα με την Πυθία, που μπορεί και μαντεύει το μέλλον. Τώρα, τίθεται το εξής ερώτημα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι οι δαίμονες ξέρουν το μέλλον? Να σας πω. Και ναι και όχι. Να εξηγήσω τι εννοώ. Όχι με την έννοια ότι δεν είναι θεοί. Δεν είναι σαν το Θεό που γνωρίζει τα πάντα και όλες τις λεπτομέρειες του μέλλοντος. Ο δαίμονας δεν μπορεί να σου πει τα πάντα πρόκειται να γίνουν. Αλλά, από την άλλη, ο δαίμονας είναι ένα πνευματικό όν που ζει σε ένα πνευματικό κόσμο. Άρα θα έχει κάποια γνώση που εμείς δεν την έχουμε. Άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για να κοροϊδέψει ανθρώπους. Και επίσης, κάτι που φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο εδώ πέρα, αυτή η κοπέλα, κάποια πράγματα τουλάχιστον θα τα λέει σωστά, επειδή λέει ότι οι κύριοι της βγάζανε πολλά λεφτά. Άρα ο κόσμος πηγαίνει. Οπότε αυτή η κοπέλα, που είναι δαιμονισμένη, ακολουθάει τον Παύλο και τους συντρόφους του και λέει: αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του υψίστου Θεού, οι οποίοι κηρύττουν σε εμάς δρόμο σωτηρίας. Αυτό δεν ήταν αλήθεια? Ναι, ήταν αλήθεια. Αλλά διαβάζουμε τον Παύλο τον ενοχλεί. Γιατί? Υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Μια πιθανότητα θα μπορούσε να είναι ότι ίσως το λέει με τρόπο κοροϊδευτικό. Μπορεί να ήταν σε στυλ: ω, αυτοί οι άνθρωποι θα μας πούνε πώς να σωθούμε. Ίσως. Μπορεί να ήταν αυτό. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ο Παύλος γνωρίζει πως ο σκοπός των δαιμονίων είναι να εξαπατούν. Και ο δαίμονας μπορεί να μας πει χίλιες αλήθειες για να σου πετάξει μετά ένα μεγάλο ψέμα. Παραδείγματος χάρη, αν μιλήσετε με έναν μορμόνο πουχού, θα σας πει πρέπει να πιστεύετε τη Βίβλο. Θα σας πει να πιστεύετε στον Χριστό. Και λέτε εντάξει, δεν μου ακούγεται και τόσο άσχημο. Μέχρι που μαθαίνετε ότι δεν έχουν μόνο τη Βίβλο, έχουν ένα σωρό άλλα βιβλία που πιστεύουν ότι είναι εισάξια με τη Βίβλο. Όταν μιλάνε για πίστη στον Χριστό, λένε ότι ο Χριστός είναι ένας μεταξύ πολλών θεών. Ο μορμονισμός είναι η πιο πολυθεϊστική θρησκεία του κόσμου. Οπότε πρέπει να προσέχετε, το γεγονός ότι υπάρχει κάποια αλήθεια, μπορεί να υπάρχει κάποια απάτη που υποβόσκει. Και ο Παύλος, είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει, μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα, ένα δαίμονα να προωθεί το Ευαγγέλιο. Κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει κάτι ύποπτο εκεί. Και διαβάζουμε ότι ενοχλείται. Και δεν είναι και πιο σοφή ιδέα το να ενοχλήσει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος γυρνάει σε αυτή την κοπέλα που είναι δαιμονισμένη και μιλάει στο δαίμονα και λέει: σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε από μέσα της. Και το κάνει. Και το συγκλονιστικό θέμα της ιστορίας είναι ότι οι κύριοι αυτής της κοπέλας ενδιαφέρονται περισσότερο για τα λεφτά παρά για την υγεία της. Δεν έχουμε τέτοια άτομα σήμερα που να ενδιαφέρονται περισσότερο για λεφτά παρά για ανθρώπους. Οπότε τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει λεφτά. Επειδή αυτή η κοπέλα τώρα πια δεν μπορεί να μαντέψει το μέλλον. Οπότε τι κάνουν? Πάνε, αρπάζουν τον Παύλο, αρπάζουν τον Σίλα, δημιουργείται ολόκληρος όχλος και τους πάνε στις αρχές. Τον πρώτο αιώνα, όπως βλέπουμε και στο βιβλίο των Πράξεων, η βασικότερη διωγμή κατά των χριστιανών γινόταν από τους Ιουδαίους. Για θρησκευτικούς λόγους. Επειδή οι χριστιανοί έλεγαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και δεν άρεσε αυτός ο Ιουδαίους. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως εδώ πέρα και πάλι στην Πράξη κεφάλαιο 19 που είναι στην Έφεσο, όπου οι εθνικοί επιτίθονται στους χριστιανούς και δεν είναι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά για οικονομικούς. Και εδώ και στο κεφάλαιο 19. Επειδή οι άνθρωποι χάνουν λεφτά. Στο κεφάλαιο 19 έχουμε κάποιον που φτιάχνει είδωλα. Και έχει τους χριστιανούς που λένε ότι είναι κακή η ειδωλολατρεία και αυτός ο άνθρωπος χάνει λεφτά. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, και εδώ και στο κεφάλαιο 19, αν και ο λόγος για το διωγμό είναι οικονομικός, δεν λένε ότι αυτός είναι ο λόγος, λένε ότι ο λόγος είναι θρησκευτικός. Δεν θέλουν να πούν, είχαμε αυτό το κορίτσι που ήταν δαιμονισμένο και μπορούσε να μας λέει το μέλλον και βγάζαμε λεφτά, αλλά τώρα πια δεν μπορούμε. Δεν λένε τίποτα τέτοιο. Το μόνο που λένε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας διδάσκουν πράγματα που δεν είναι επιτρεπτά σε εμάς να τα πράττουμε, επειδή είμαστε Ρωμαίοι. Το λέει αυτό στο στίχο 21.
Οπότε τους αρπάζουν και τους χτυπάνε. Τους ραβδίζουν. Στο Β' Κορινθίους είναι αυτό το κείμενο που όλοι το γνωρίζετε, που ο Παύλος δίνει μια μεγάλη λίστα από όλα τα πράγματα που είχε περάσει στα ταξίδια του. 5 φορές από τους Ιουδαίους δέχτηκα τα 39 μαστιγώματα, τα ξέρετε. Και λέει 3 φορές ραβδίστηκα. Και εδώ έχουμε τη μία από τις 3. Και να έχετε υπόψη, όποτε μιλάμε για τα 39 μαστιγώματα, αυτό το κάνανε οι Ιουδαίοι. Ήταν η Ιουδαϊκή τιμωρία τα 39 μαστιγώματα. Οι Ρωμαίοι δεν είχαν όριο. Οι Ρωμαίοι σε δέρνανε όσο θέλανε. Και διαβάζουμε εδώ ότι τους έδωσαν πολλούς ραβδισμούς. Οπότε ο Παύλος δεν είχε μόνο σημάδια από τους Ιουδαίους, αλλά είχε σημάδια και από τους εθνικούς, τους Ρωμαίους. Και εδώ πέρα τους χτυπάνε πολύ σοβαρά από τις ρωμαϊκές αρχές και τους πετάνε μες στη φυλακή. Και ο δεσμοφύλακας τους παίρνει και τους βάζει τα πόδια μέσα σε ξύλα. Είναι τόσο επικίνδυνοι εγκληματίες που δεν θέλουμε να μας ξεφύγουν. Τώρα, το κείμενο λέει ότι εκείνη τη νύχτα έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Και δεν ήταν μικρός σεισμός, δεν ήταν ήπιος. Δεν ήταν 3 στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είναι τόσο δυνατός που τα θεμέλια της φυλακής κλονίζονται, σαλεύονται και οι πόρτες ανοίγουν και οι αλυσίδες σπάνε. Και ο δεσμοφύλακας, του οποίου το σπίτι μάλλον θα ήταν ή δίπλα στη φυλακή ή μπορεί να ήταν ακριβώς πάνω από τη φυλακή, αν ήταν υπόγεια, ξυπνάει και πάει να δει τι έχει γίνει με τους φυλακισμένους. Επειδή δεν είναι μόνο ο Παύλος και Σίλας, είναι και άλλοι πολλοί. Και πάει και βλέπει ότι οι πόρτες της φυλακής είναι ανοιγμένες. Και υποθέτει ότι οι φυλακισμένοι έχουν διαφύγει. Τώρα, το πιο πιθανό για αυτόν τον δεσμοφύλακα θα ήταν ότι αν όντως οι φυλακισμένοι είχαν ξεφύγει, θα τον εκτελούσανε, αφού έχασε τους φυλακισμένους. Οπότε σκέφτεται μέσα του, γιατί να περιμένω να έρθουν οι αρχές να με εκτελέσουν, θα κάνω αυτό που είναι πιο ευγενές για να σώσω την τιμή μου και απλώς θα αυτοκτονήσω. Οπότε βγάζει το σπαθί του ή κάποιο μαχαίρι που είχε και ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Και καθώς προετοιμάζεται, μια φωνή έρχεται μέσα από τη φυλακή και λέει μην το κάνεις. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν έχει φύγει κανένας. Συνειδητοποιείται ότι αυτός ο άνθρωπος, ή μάλλον αν ο Παύλος αργούσε μερικά δευτερόλεπτα, αυτός ο άνθρωπος θα είχε πεθάνει και θα είχε πάει στην κόλαση για πάντα. Και έτσι πάει μέσα κατατρομαγμένος και πέφτει κάτω μπροστά στον Παύλο και τον Σίλα, τους φυλακισμένους, και κάνει την πιο σημαντική ερώτηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Τώρα, πολλοί άνθρωποι ρωτάνε, αναρωτιούνται, τι εννοούσε ακριβώς ο δεσμοφύλακας όταν έκανε αυτή την ερώτηση. Επειδή συνήθως όταν σκεφτόμαστε τη σωτηρία, σκεφτόμαστε τη σωτηρία από το θάνατο, την κόλαση, την οργή του Θεού, αλλά η λέξη σωτηρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάσωση από οποιοδήποτε πράγμα. Αν παραδείγματος χάρη διαβάσετε τη γραφή, υπάρχουν πολλά σημεία όπου η λέξη σωτηρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα πέρα από τη σωτηρία, από την κόλαση. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές στα Ευαγγέλια, όταν βλέπουμε ότι ο Ιησούς θεραπεύει έναν άνθρωπο, λέει ότι ο άνθρωπος σώθηκε. Και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο το αν σώθηκε επειδή πίστευε στον Χριστό ή αν σώθηκε από την αρρώστιά του. Υπάρχουν φορές στην Παλαιά Διαθήκη που το Ισραήλ θα πάει σε πόλεμο και ο Θεός τους δίνει τη νίκη. Και το κείμενο λέει ότι σωθήκανε. Σωθήκανε από τι? Σωθήκανε από τους εχθρούς τους. Οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι ίσως ο δεσμοφύλακας να ρωτάει κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Κάποιοι λένε ότι ίσως να ρωτάει, Κύριε, πώς μπορώ να σωθώ από αυτόν τον σεισμό. Βέβαια αυτό είναι αρκετά χαζό αφού ο σεισμός έχει σταματήσει. Κάποιοι λένε ίσως να ρωτάει τι να κάνω για να σωθώ από τις αρχές.
Αυτό είναι επίσης γελίο, επειδή οι φυλακισμένοι δεν είχαν φύγει, άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι εννοεί αυτό ακριβώς που νομίζουμε ότι εννοεί. Δηλαδή, πώς να σωθώ από το θάνατο, την κόλαση και την οργή του Θεού. Και τώρα τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ένας κοινός Ρωμαίος στρατιώτης, ειδωλολάτρης, γιατί να σκέφτεται τη σωτηρία? Γιατί να πάει στον Παύλο και τον Σύλλα και να ρωτήσει για τη σωτηρία? Τι γίνεται μέσα στο μυαλό του, ώστε να πέσει κάτω ενώπιον του Παύλου και του Σύλλα και να ρωτήσει τι να κάνω για να σωθώ? Νομίζω δύο πράγματα. Πρώτον, μόλις ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του ίδιου του θανάτου. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται να πεθάνουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν θέλουν να το σκέφτονται. Ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι άνθρωποι είναι πολύ προληπτικοί. Μη μιλάς για το θάνατο. Αναφέρεις το θάνατο και σου λένε χτύπα ξύλο. Μη μιλάς για το θάνατο. Λες και αν δεν μιλάς για αυτό θα εξαφανιστεί το πρόβλημα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να σκεφτούν το θάνατο, εκτός και αν αναγκαστούν να τον σκεφτούν. Και γι' αυτό η Βίβλος μιλάει για το θάνατο συνέχεια. Ο Ιησούς μιλάει για το θάνατο συνέχεια. Ο Ιησούς είπε μια ιστορία για ένα πλούσιο που είχε τόσα πολλά χωράφια και τόσα πολλά σπαρτά. Ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα χωρέσει μέσα στις αποθήκες του. Και λέει: δεν ξέρω τι να κάνω με όλα αυτά τα πράγματα που έχω. Και λέει: α, ξέρω, θα κατεδαφίσω τις αποθήκες που έχω και θα χτίσω μεγαλύτερες αποθήκες και μετά θα είμαι καλυμμένος μια ζωή. Και ο Θεός του μιλάει και του λέει: ανόητε, θα πεθάνεις απόψε. Και μετά θα γίνει με όλα τα πράγματά σου. Ο Ιησούς μίλαγε με αυτόν τον τρόπο συνέχεια. Είπε την ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου που πεθαίνουν και οι δύο. Λέει ιστορίες για ανθρώπους που πεθαίνουν. Ο Ιησούς είπε: μη φοβάστε αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα, να φοβάστε αυτόν που αφού σκοτώσει έχει τη δύναμη να σας στείλει μες στη γέννα. Ναι, αυτόν να φοβάστε. Ο Ιησούς μίλαγε για το θάνατο και την κρίση συνέχεια. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή λέει ότι είναι καλύτερα να πας σε κηδεία παρά σε γιορτή. Γιατί? Επειδή σε αναγκάζει να σκεφτείς την αιωνιότητα. Σε αναγκάζει να σκεφτείς ότι μία μέρα εγώ θα πεθάνω και θα σταθώ ενώπιον του Δημιουργού μου. Και τότε τι θα γίνει? Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1 λέει ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει Θεός. Μπορεί να μην το παραδέχονται. Μπορεί να καταστέλουν αυτή τη γνώση. Αλλά ξέρουν ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός ο δεσμοφύλακας ξέρει ότι υπάρχει Θεός. Και βρίσκεται δευτερόλεπτα μακριά από το θάνατό του. Σχεδόν να καρφώσει το μαχαίρι με στην καρδιά του, αλλά δεν το έκανε. Και καταλαβαίνει ότι μία μέρα θα σταθώ ενώπιον του Θεού. Και είναι πολύ πιο τρομακτικό ως αμαρτωλός να σταθείς ενώπιον ενός Άγιου Θεού παρά στις ρωμαϊκές αρχές. Γι' αυτό πάει στον Παύλο και τον Σύλλα και λέει: Κύριε, τι να κάνω για να σωθώ? Δεύτερος λόγος που πηγαίνει και ρωτάει αυτούς, δύο φυλακισμένους, για το τι να κάνει για να σωθεί. Νομίζω είναι επειδή ο Παύλος και ο Σύλλας ήταν δύο άνθρωποι, τον οποίο ο χαρακτήρας ήταν υπερβολικά διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Αφού τους είχαν χτυπήσει, ραβδίσει, αδίκως, και τους έριξαν στη φυλακή και τους βάλαν τα πόδια στα ξύλα, τι λέει στο στίχο 25? Και κατά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σύλλας παραπονιόντουσαν και κλαίγανε στο Θεό. Όχι. Λέει ότι προσεύχονταν και υμνούσαν το Θεό. Μέσα στη νύχτα, αφού τους έχουν ραβδίσει. Έλα ρε Σύλλα, έλα να ψάλουμε ξανά το «Ο Κύριε Θεέ στο θρόνο σου μπροστά». Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο δεσμοφύλακας δεν είχε ξαναδεί τέτοιους φυλακισμένους. Τι κάνει αυτούς τους ανθρώπους κάτω από τέτοιες απέσιες περιστάσεις να έχουν τέτοια χαρά και ειρήνη? Δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχει κάτι το διαφορετικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως έχει να κάνει με τον Θεό τους? Μήπως ξέρουν κάτι που εγώ δεν το ξέρω? Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι προσεύχονταν και υμνούσαν μέσα στη νύχτα. Και αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που η κοπέλα έλεγε ότι είναι δούλοι του ύψης του Θεού. Κάτι γίνεται εδώ. Γι' αυτό πάει και τους ρωτάει: τι να κάνω για να σωθώ? Και ποια είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση? Οι περισσότεροι άνθρωποι θα απαντούσαν πολύ διαφορετικά από ότι ο Παύλος και ο Σύλλας. Περισσότεροι θα έλεγαν: πρέπει να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Να είσαι καλύτερος δεσμοφύλακας. Μην βάζεις τα πόδια των ανθρώπων μέσα στα ξύλα. Αυτό δεν είναι ωραίο. Γίνεσαι πολύ κακός.
Κάποιοι είναι πιο θρήσκοι και θα του έλεγαν πρέπει να πας στην εκκλησία. Πρέπει να βαπτιστείς. Πρέπει να δώσεις χρήματα στην εκκλησία. Καταλάβετε ότι κάθε θρησκεία στον κόσμο, πέρα από τον βιβλικό χριστιανισμό, θα απαντούσε σε αυτή την ερώτηση δίνοντας μια λίστα με κανόνες. Κάθε θρησκεία που αυτοαποκαλείται χριστιανισμός αλλά δεν είναι, επίσης θα έδινε μια λίστα με κανόνες και θα έλεγε αν τα κάνεις αυτά θα σωθείς. Πώς απαντάνε την ερώτηση ο Παύλος και ο Σίλας, στίχος 31. Αν θέλετε να μάθετε κάποιο στίχο απ' έξω, μάθετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Μια γρήγορη υποσημείωση, όταν λέει εσύ και η οικογένειά σου, δεν σημαίνει ότι αν εσύ πιστέψεις θα σωθεί και όλη η οικογένειά σου. Σημαίνει ότι αν εσύ πιστέψεις θα σωθείς και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά σου. Αν αυτοί πιστέψουν θα σωθούν. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Δεν του μιλάει γενικός και αορίστος για κάποιο Θεό. Δεν του λέει εντάξει απλά πίστεψε σε κάποια γενική ανώτατη δύναμη. Έχει όνομα και τον λένε Ιησού. Το μόνο όνομα δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Δεν του λέει πίστεψε κάποια πράγματα για τον Χριστό. Πίστεψε στον Χριστό σημαίνει εμπιστεύσου τον Χριστό. Παραδέξου ότι είσαι αμαρτωλός και ότι δεν έχεις ελπίδα πέρα από αυτόν. Και ο μόνος τρόπος για να σωθείς είναι να εμπιστευτείς ότι αυτός μπορεί να σε σώσει. Υπάρχει ένα καλό παράδειγμα που έχω ξαναχρησιμοποιήσει σχετικά με τη σωτήρια πίστη. Και για να γίνει το παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια καρέκλα. Οπότε να σας το δείξω στα γρήγορα, επειδή άμα το δείτε μπορεί να το θυμόσαστε καλύτερα. Οπότε έχουμε εδώ μια καρέκλα. Ωραία. Πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Και η Άννα είναι εδώ πέρα μπροστά μου. Μην φοβάστε, είναι τίποτα περίεργο. Θα σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση, Άννα. Πιστεύεις ότι αυτό εδώ είναι καρέκλα? Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύεις πως αυτή η καρέκλα μπορεί να σε κρατήσει άμα κάτσεις? Ναι. Αυτή η καρέκλα σε κρατάει αυτή τη στιγμή? Όχι. Γιατί όχι? Επειδή δεν κάθομαι σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν κάθεσαι σε αυτή. Δεν φτάνει απλά να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς υπάρχει. Ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας. Μπορείτε να πιστεύετε ότι ο Ιησούς σώζει αμαρτωλούς. Μπορείτε να πιστεύετε ότι ο Ιησούς σώζει αυτούς που τον εμπιστεύονται. Και ο διάβολος το πιστεύει αυτό. Το θέμα είναι εσείς κάθεστε στην καρέκλα. Εσείς εμπιστεύεστε τον Χριστό. Δεν φτάνει να πείτε εντάξει πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας. Πιστεύω αυτά που λέει η Βίβλος για αυτόν. Το θέμα είναι εσείς εμπιστεύεστε τον Χριστό. Και ο Παύλος λέει εμπιστέψου τον. Πίστεψε σε αυτόν. Κρατήσου από αυτόν. Μην ελπίζεις τα δικά σου τα έργα και στη δική σου δικαιοσύνη. Δεν έχεις. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα. Όχι ίσως. Εντάξει, πίστεψε σε αυτόν, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Ποιος ξέρει, ίσως να σωθείς. Όχι. Πίστεψε σε αυτόν και θα σωθείς. Κοιτάξτε, τα άσχημα νέα είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και έχουμε αμαρτήσει κατά ενός Άγιου δίκαιου Θεού. Και αν ο Θεός είναι καλός κριτής που είναι, τι πρέπει να μας κάνει? Πρέπει να μας τιμωρήσει ως δίκαιος κριτής. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι μέσα στην αγάπη Του ο Θεός επιτρέπει αντικαταστάτης να τιμωρηθεί στη θέση σας. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και πέθανε πάνω στο σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, τη θέση μας. Και όσοι πιστεύουν σε Αυτόν και ελπίζουν σε Αυτόν, όχι στον εαυτό τους, όχι στις δικές τους ικανότητες και στις δυνάμεις και τα έργα τους και αυτά που έχουν κάνει, αλλά σε Αυτόν και μόνο, αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί. Και όπως και η Λυδία, αφού είχε σωθεί, έφερε τους αδελφούς μέσα στο σπίτι της και βαπτίστηκε και φιλοξένησε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι της. Έτσι και ο δεσμοφύλακας φέρνει τον Παύλο και τον Σίλα μέσα στο σπίτι του, τους καθαρίζει τις πληγές μέσα στη νύχτα. Ο Παύλος και ο Σίλας κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικογένειά του. Όλοι βαπτίζονται και όλοι εφραίνονται με τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Για να κλείσουμε, λέει ότι την επόμενη μέρα
Οι αρχές λένε, εντάξει, αρκετά τους τιμωρήσαμε, ας τους να φύγουν. Και ο Παύλος λέει, δεν νομίζω. Λέει, το ξέρετε ότι είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Ήταν εντελώς παράνομο το να ραβδίσεις Ρωμαίους πολίτες. Οι Ρωμαίοι πολίτες είχαν πολύ ψηλά προνόμια. Δεν γίνεται απλά να ραβδίσεις ένα Ρωμαίο. Ήταν υπερβολικά σπάνιο, ακόμη και αν είχαν δίκη και τους καταδικάζανε. Ήταν υπερβολικά σπάνιο το να ραβδίσεις Ρωμαίο πολίτη. Και ο Παύλος και ο Σίλας που είναι Ρωμαίοι, ραβδίστηκαν χωρίς δίκη και τους πετάξαμε στη φυλακή. Και ο Παύλος, αν το ήθελε, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ είναι ρωμαϊκή αποικία. Και ο Παύλος λέει: καταλάβατε τι έχετε κάνει. Είμαστε Ρωμαίοι πολίτες και μας ραβδίσατε χωρίς δίκη. Και τώρα απλά θέλετε να φύγουμε στα κρυφά. Δεν το νομίζω. Και το άκουσαν αυτό οι στρατηγοί και είπανε: όχι. Τώρα θα μπούμε σε μεγάλους μπελάδες. Και γι' αυτό πάνε. Και παρακαλούσαν τους φυλακισμένους. Τους παρακαλούσαν. Σας παρακαλώ, μην πείτε τίποτα. Θα σας συνοδεύσουμε εμείς έξω. Και όντως αυτό γίνεται. Και το κείμενο κλείνει στο στίχο 40. Λέει και εκείνοι, όταν βγήκαν από τη φυλακή, πήγαν στο σπίτι της Λυδίας και αφού ήταν τους αδελφούς, τους παρηγόρησαν και αναχώρησαν. Ίσως να προσέξατε ότι η γλώσσα έχει αλλάξει. Στην αρχή του κειμένου έλεγε «εμείς πήγαμε να προσευχηθούμε». «Εμάς μας ακολουθούσε αυτή η κοπέλα». Και τώρα επιστρέφει στο «αυτοί έκαναν το εξής». Και «αυτοί αναχώρησαν από τους Φιλίππους». Που σημαίνει πως ο Λουκάς έμεινε στους Φιλίππους. Πιθανώς για να βοηθήσει αυτή την πολύ νέα εκκλησία που μόλις ξεκίνησε. Μια πολύ μικρή εκκλησία που μάλλον συναθρίζεται στο σπίτι της Λυδίας. Καθώς ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος συνεχίζουν τον δρόμο τους και πάνε στη Θεσσαλονίκη για να κηρύξουν πως όλοι όσοι πιστέψουν στον Ιησού Χριστό θα σωθούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.